Οικογένεια Ζάτρη, χωρίς εμένα. Γάμος πότε είναι, θα είναι το καλοκαίρι, θα είναι, έχετε κάτι. Ο γάμος δεν έχει οριστεί ακόμα. Χαλαρά, μπροστά το παρόν δουλειά. Τα κορίτσια θα έρθουν στο γάμο να κρατήσουν το πέπλο. Τα κορίτσια θα είναι κουμπάρες μου, είναι αδερφές μου. Είναι... Δεν γίνεται χωρίς αυτές. Δεν γίνεται. Στα αλήθεια θα, θα είστε κουμπάρες. Βέβαια. Πώς σου φάνηκε η αλλαγή στα μαλλιά του Μπουράκη, γιατί το είδαμε σε όλα τα site. Γιατί τα κορίτσια εδώ γελάνε, τι έγινε. Ξετρελάθηκα, ήμουν μαζί του στην αλλαγή, η αλήθεια είναι. Όλα αυτά, 7 ώρες ανοίγαμε, ξανοίγαμε το μαλλί. Εντάξει, ήτανε φαν. Δεν τον αναγνώρισα, λέω δεν είναι ο Μπουράκ αυτός, τον ξανακοιτούσα. Αλλά... Είναι για κάποιο ρόλο. Ναι, είναι για ένα ρόλο που θα παίξει μια ταινία, Καπαδοκία. Και τώρα έχει τα γυρίσματα. Και εσύ έστειλες μήνυμα με το που είδες τον Μπουράκ με τον Ξανθό. Τι λέω, ωραίο πιπινάκι έγινε ο Μπουράκ. Και λέει να τον προσέχω, τι λέω, φυσικά να τον προσέχει. Τον έχετε γνωρίσει τον Μπουράκ? Εγώ τον γνώρισα. Τυχαία γνωριστήκαμε. Γνώρισε και τον Δημήτρη. Εντάξει, γλυκύτατο. Δεν περίμενα κάτι άλλο για τη Χαρούλα. Ταιριάζουν απόλυτα. Εγώ το λέω, θα το λέω πάντα. Ο κόσμος στο αεροδρόμιο της Ελλάδας όταν φεύγατε χαιρέταγε σένα και όχι τον Μπουράκ. Ότι ναι. Δεν ζηλεύει την διασημότητά του τώρα. Όχι, ούτως ή άλλως ο Μπουράκ το έχει ζήσει 8 χρόνια. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Ο Μπουράκ έχει αποδείξει την αξία του, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ζηλέψει εμένα. Προτάσεις από Τουρκία έχεις? Η αλήθεια είναι ότι έχω μιλήσει με αρκετά πρακτορία. Θέλω να δω τι είναι καλύτερο για μένα, γιατί δεν θέλω να περιοριστώ εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να έχω και εκεί κάτι, οπότε ψάχνομαι.